είσαι εδώ πέρα με τη Γιουσεφάρα. Αστεράκια μου. Κατάλαβα τώρα. Επειδή γυάλιζε ο Φράγκη, γυάλιζε. Γυάλιζε εδώ πέρα. Κοίτα, είμαι full χαϊπαρισμένο. Είναι η πέτρα. Γεια σας παιδιά, PLTube εδώ, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Και καλώς ήρθατε επίσης σε ένα ακόμα βίντεο. Ανοίγω vlog, ενώ μόλις έχω ξυπνήσει. Λοιπόν παιδιά, όπως καταλάβατε, ένα vlog μόλις ξεκίνησε. Ένα vlog το οποίο θα σας δείξουμε τις διακοπές μας μαζί με άλλα παιδιά που θα τα δείτε στη συνέχεια. Μέρα είναι Τρίτη. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα και θα πάμε στο κέντρο των Χανίων. Να πάμε στα κτέλ να πάρουμε τον Άλεξ από τα κτέλ που ήταν από το Ρέθυμνο. Να πάμε μια βόλτα γιατί στις 10.30 έρχονται κάποια αγαπημένα μας φιλαράκια από την Αθήνα. Οπότε, άμα εννοείται σας αρέσει το vlog, μην ξεχάσετε να πατήσετε ένα like, ένα subscribe στο κανάλι. Το κουδουνάκι εννοείται για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Ένα follow στο Instagram που είναι κάτω στην περιγραφή. Απολαύστε το vlog. Λοιπόν, πήγαμε και πήραμε τον Άλεξ από τα κτέλ. Καλησπέρα. Τώρα είμαστε κέντρο. Πάμε να βολτάρουμε λίγο μέχρι να φτάσει 10.30 ώρα για να πάμε στο λιμάνι να πάρουμε τα παιδιά. Εδώ πέρα αδερφός και Άλεξ. Οπότε εδώ. Αυτά. Να συνεχίσουν οι κάμερες. Κοίτα, είμαι full χαϊπαρισμένο. Λοιπόν, η ώρα είναι 10 παρα 10. Σε κανένα 40 λεπτό περιμένουμε τα παιδιά. Έχουμε φτάσει εδώ πέρα στο λιμάνι στα Χανιά. Και αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να περιμένουμε να κατέβουν. Vlog στο vlog, έλα. Vlog στο vlog. Εδώ έτσι όπως μπαίνουν, μιλάμε Ιταλίκες πως δεν έχουν πατήσει κανέναν άνθρωπο. Ρε, παραλίγο να. Ό,τι να είναι οι άνθρωποι. Ναι. Κάνουν διαγωνισμό μέσα στο πλοίο για το ποιος θα παραλάβει πρώτος το θέμα. Θέλω να μου πείτε πόσο πολύ κουνούν στο καράβι. Καθόλου. Λίγο στην αρχή, αλλά μετά να πέντε. Έχεις γίνει ναι ρε, αφού ανέβε κατεβαίναμε. Εγώ κατάλαβα τόσο. Επειδή γυάλιζε ο Φράγκη, γυάλιζε. Να σου πω τι έγινε Πανάγη. Ζηλέψαμε και κάνουμε και εμείς μπλοκάκι τώρα. Δεν κατάλαβα. Φλόρε. Τι μας κάνει αυτή που φοράς τώρα. Είναι από τη δουλειά ρε. Ναι. Δουλεύεις 16 χρονών. Καταγγελία. Οπότε τώρα θα κάτσουμε εδώ πέρα πάλι καλά που έχει κλιματισμό ρε Μάγκες, γιατί τόση ζέστη πραγματικά έχουμε γίνει σουρωτήρι. Φτάσαμε Ρέθυμνο εδώ πέρα. Ο γνωστός Γκρέγκορι τραβάει story για το Instagram 32k followers. Έχει πάει ο Φράγκη με τον Άλεξ να πάρουν ένα μαγιό από ένα κινέζικο επειδή τα ξεχάσανε. Γκρέγκορι. Έλα. Ξεκινάει ένα δυναμικό τετραήμερο. Θα κάνουμε χαμούλη και στο Ρέθυμνο και στα Χανιά Μάγκες. Λοιπόν, ήρθαμε στο ξενοδοχείο. Καλά, ό,τι καλύτερο, Μάγκε. Φτάσαμε εδώ πέρα γύρω στις 12 η ώρα και μας είπαν, ξέρω εγώ, ότι δεν είναι έτοιμο. Και πήραμε τα limes και κάναμε βόλτα. Δώσαμε ένα δεκάρικο και κάναμε 6 χιλιόμετρα. Καταλάβαμε την αρχή της αμπίλικας. Έχει και κουζινούλα. Καναπέ. Πώς θα περάσουμε, Μπούμπα, Μάγκε. Η συνάρα μας εκεί πέρα. Οπότε, Μάγκε, είναι όλα πένα. Έχει εδώ πέρα πιστολάκι. Έχει εδώ πέρα σίδερο, σιδερόστρα. Πετσέτες, ο φωτισμός είναι δικός μου. Έχει δύο κοντισόνες εκεί πέρα και ένα μπροστά. Δηλαδή πραγματικά είναι από τα καλύτερα που θα μπορούσαμε να κλείσουμε. Έχει περάσει αρκετή ώρα από την τελευταία φορά. Πήγαμε στο σούπερ μάρκετ, ψωνίσαμε, κάτσαμε, φάγαμε. Τώρα θα ξαπλώσουμε λίγο γιατί άλλοι έχουν νηστάξει. Καλημέρα. Έλα ρε μαλάκα, καλημέρα. Καλημέρα. Εδώ σαν το ζευγαράκι. Λοιπόν σήμερα είναι. Ναι. Λοιπόν, σήμερα είναι Πέμπτη. Μόλις σηκωθήκαμε, φαίνεται κιόλας. Εδώ πέρα βλέπουμε το βίντεο του Φράγκη που αύριο θα γίνει η πρεμιέρα. Σήμερα έχουμε κανονίσει κάποια γυρίσματα. Όχι, δεν θα το κάνεις spoil. Α, σήμερα λίγο να πω κάτι. Ναι, το έχω πει τρεις φορές στην πρεμιέρα. Λοιπόν, έχουμε κανονίσει κάποια γυρίσματα άμα μας βγουν. Γιατί υπάρχει και η περίπτωση να απλά να μείνουν τα γυρίσματα στην ιδέα. Χθες το βράδυ κάναμε κάτι ωραία πραγματάκια. Π.χ. εγώ με τον Άλεξ. Πόσα λεφτά φάγαμε ρε χθες τα κουκλάκια. Πολύ ωραία πράγματα. Ένα πενινταρικάκι έτσι easy. Γιατί για να πιάσουμε δύο κουκλάκια και κάτι μπαλίτσες. Ό,τι έβαλες από το YouTube του προηγούμενου μέρα. Όχι εντάξει, μείνανε κάποια. Εγώ έβγαλα αυτό μετά από πόσες προσπάθειες. Περιμένουμε εδώ πέρα το ζεύγος να σηκωθεί. Τι κιλάρα. Τι έχω μαγείς. Έλα. Λοιπόν, Μάγκες, ακούστε φάση. Ο PL όλη μέρα όταν είμαστε στο ξενοδοχείο έρχεται και μας πετάει βρεγμένο χαρτί
χαρτί τουαλέτας, ξέρετε. Μέσα στη μάπα έτσι μας το πετάει με δύναμη, ρε. Οπότε τώρα είναι μέσα και βλέπει unbox holics, δεν ξέρω τι βλέπει. Θα πάμε μέσα, ο φρικός έχει πάει στην τουαλέτα να φέρει και χαρτί. Το πετάχνουμε στη μούρη για εκδίκηση, γιατί όλη την ώρα κάνει το ίδιο πράγμα. Καλά, μάτρε, μαλάκα. Πώς τα κάνατε έτσι? Λοιπόν, μόλις γυρίσαμε από τη βόλτα που είχαμε πάει κάτω κέντρο, πήραμε κάποια πραγματάκια. Θα πρέπει να το δείξεις αυτό. Πρέπει να το δείξεις αυτό. Πήρα παπουτσάκια ο Νίκος. Παπουτσάκια. Πήρα και εγώ κάποια πραγματάκια να σας τα κάνω έτσι ένα τώρα εδώ πέρα λίγο να σας τα δείξω. Πήρα ένα τσαντάκι, γιατί το βρήκα ρε φίλε και μου άρεσε πάρα πολύ. Και μου λέγανε και τα παιδιά είναι γαμάτο κτλ. Ήταν λίγο βέβαια λίγο τσιμπημένη η τιμή του. Πόσο καύλα είναι. Καλά, ναι, αυτό εντάξει. Το δολάριο μαλάκι. Πήρα και μια μπλουζίτσα φίλε 15 ευρώ. Αυτή άξιζε. Φουλ κομπλέ. Σε βλέπουμε εδώ πέρα στην Άρα Τζόρνταν. Μόνο Τζόρνταν, φίλε. Έχουμε ρημάξει την πιστωτική μάγκη, την έχουμε κάνει άστα να πάνε. Είμαστε μια μισή μέρα εδώ πέρα, κοντεύουμε στις 2 σήμερα το απόγευμα και πραγματικά μας έχει φύγει ένα 300, Νίκο. Φίλε, άνετα 300. Εντάξει, όχι, ένα 250, γιατί 300 είμαι τα γυαλιά τώρα. Εντάξει, εγώ έκανα και αυτές τις αγορές. Εγώ για το ερκοντήσιο σα ήρθα. Α, ναι, ναι. Μανώλη, πες μας λίγο τι έπαθες. Πήγα να κλειδώσω το ποδήλατο και έτσι προσπάω να βγάλω την αλυσίδα. Μου σκάει μια έτσι. Κάναμε μια αλλαγή και έπρεπε να σας ενημερώσουμε την αλήθεια. Τι κάναμε? Αλλάξαμε ξενοδοχείο. Δεν θα σας πω τώρα τους λόγους που φύγαμε. Το ξενοδοχείο ήταν εξαιρετικό. Γίνανε άλλα δύο πράγματα τα οποία μας ανάγκασαν στο να φύγουμε και ψάξαμε ξενοδοχείο. Μέχρι στιγμής είναι full complete. Αυτό το ξενοδοχείο είναι πολύ μεγάλο. Αρχικά έχει εδώ πέρα το ψυγείο, έχει εδώ πέρα νηπτήρα, φούρνο μικροκυμάτων, ντουλάπια, έχει εδώ πέρα για καφέδες, δύο καναπέδες, έχει βεράντα έξω. Το μπάνιο εδώ μέσα και είναι και μεγάλο και πραγματικά αυτό για να είναι κομπλέ. Εδώ πέρα είναι το κρεβάτι, δύο κρεβάτια. Είμαι μουσχημα στον υδρότα. Το μόνο που με δυσαρέσει σε λίγο είναι ότι η πισίνα είναι μέχρι τις 7 η ώρα ανοιχτή. Θα κάτσουμε λίγο, θα τακτοποιηθούμε. Πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στο ψυγείο που πήραμε από το άλλο ξενοδοχείο. Να τακτοποιήσουμε τα πράγματά μας και μετά θα πάμε να σας δείξω την πισινάρα. Ήρθαμε εδώ πέρα, θα βουτήξουμε. Εγώ έχω βγάλει τσαντάκι, ρολόγια κτλ. Οπότε θα ξαναπάω πάνω. Εν τω μεταξύ και η πισίνα, όπως είδατε, είναι τεράστια. Αυτή τη στιγμή φεύγουμε από το ξενοδοχείο. Θα πάρουμε ταξί να πάμε στο κέντρο. Έχουμε κανονίσει εδώ πέρα ο Γκρέγκορι. Έχουμε κανονίσει και θα κατέβει με τη Γιούσεφ να κάνει ένα βίντεο. Ένα βίντεο γαμάτο. Δεν θα τα σκέφτεσαι πριν τα πεις. Γιατί? Για το vlog, λέω. Αν τα σκέφτεσαι πριν. Ναι, ρε, σεναριογραφημένο είναι. Έλα, Αναστασία. Ο Φράγκη με το μεταξύ μου, ο Άλεξ, αλλά ερχόμαστε τώρα σε 5 λεπτά. Είμαστε εκεί. Έχουμε ξεκινήσει. Λοιπόν, φτάσαμε εδώ πέρα στην παραλία. Έχουμε έρθει εδώ πέρα με τη Γιουσεφάρα. Αστεράκια μου! Πάμε να κάνουμε χαμό στον έπινο. Στο σημερινό βίντεο έχουμε Γιουσεφάρα. Καλώς σας βρήκα. Έφερα Γιουσεφάρα στο βίντεο για να κάνουμε χαμούλι. Πάμε άλλη μία, δύο, το όχι. Άλλη μία τελευταία, ξέρω εγώ και κλείσω το βίντεο μετά. Τελειώσαμε το βίντεο με την Αναστασία, Γκρέγκορι. Πιστεύω βγήκε πολύ ωραίο, να το περιμένετε στο κανάλι μου. Και εγώ το πιστεύω, follow στο Instagram τον Γκρέγκορι και εμένα, διότι ενημερώνουμε συνέχεια για το τι θα ανέβει.
και ο Γρήγορης θέλανε να μας κάνουν μια φάρσα για το YouTube του Νίκου, για το vlog του. Ότι και καλά χάθηκαν γιατί ήρθανε 40 λεπτά πιο γρήγορα, ξέρω εγώ, με το ταξί και εμείς ήρθαμε με τα πόδια. Και ήθελαν να μας κάνουν φάρσα ότι χάθηκαν και τελείω. Τι να του πω, τι να κάθε να μπορείς να ψήνεις, όλα να φέρουν μέσα πιο. Όχι, έχει πάει στην μέσα πιο. Ναι. Πες μου, είπανε, ο πάρο, πάρο, πάρο. Περίμενε λίγο, περίμενε, γιατί μου στείλει κι άλλα περίμενα μου, αλλά και σε περίμενε. Μου λέει ότι αφού δεν είστε μέσα, πάω, εγώ τσάω από τον μπάρμαν, παίρνω κλειδί και ανέβαινα πάνω. Και του είπα, οκ. Τώρα δεν ξέρω πώς θα πάει κάτω, πάει κάτω. Φύγα, φύγα! Ωραία, κάτσε άραξε. Ακούς. Δεν θα πει, θέλω να μιλήσω, εγώ θα παρακαλώ. Ναι, κάτι τελευταίο. Όχι. Σε εμάς φάρσα πάρα. Μπορείς να σας μιλάω, δεν έκανε στη ρεσεπτία τη λύθη. Σε εμάς φάρσα. Στους άρχοντε. Αλλά και καρδιά μου. Αυτό το έχεις ακόμα. Μια δήλωση που μας στείλουν και ο φάρσα φροντάρι. Που πραγματικά ήταν ό,τι πιο πετυχημένη φάρσα έχουμε κάνει. Χέστηκε πάνω το αυτό. Δεν είναι την καμερά σου. Ακούστε πώς έγινε όλη η φάση. Εγώ με το Φράγκ είχαμε πάει με τα πόδια, γιατί το πήραμε από το κέντρο μέχρι το ξενοδοχείο με τα πόδια. Ενώ οι άλλοι πήραν ταξί, ωραία. Τέλος πάντων θέλανε να μας κάνουν φάρσα. Εγώ το είχα καταλάβει. Λέμε κάτω στη ρεσεπιόν να μας δώσει ένα κλειδί γιατί μας ρολάνουν τα παιδιά. Πάμε σιγά σιγά με το ασάντζερ, με το κλειδί στο χέρι και ανοίγουμε και πετυχαίνουμε τον Γκρέγκορι εδώ πέρα κάθεται, δεν θέλω να τον δείξω. Μας κάνει, α, ελάτε, ελάτε. Θέλαμε, λέει, να σας κάνω μια φάρσα για το YouTube. Και του κάνω, λοιπόν, Γκρέγκορι, θα τη γυρίσουμε μπούμεραν στον Νίκο. Ο Νίκος καθόταν μέσα, είχε εξαπλώσει πίσω στη μπανιέρα, μουλιάζε. Εκεί που βγαίνει, λέω, Φράγκη, ετοιμάσου. Και πάει, βλόγκαρε, λέει, όταν τους κάνουμε φάρσα. Και σκάμε, και σκάμε από πίσω. Και σαν jumpscare έκανε. Πλάκα, πλάκα, θα πάρουμε πόδι, ακόμα δεν ήρθαμε. Σήμερα είναι σήμερα. Μέρα που τρώω τιμόνια. Εδώ πέρα πάμε να γυρίσουμε ένα βίντεο. Τι είναι από σφακ. Για τον Φρακλίνιο. Τι είναι από σφακ. Κλείσαμε άλλη μία μέρα στο ξενοδοχείο γιατί θα φεύγαμε σήμερα το πρωί. Η ώρα τώρα είναι 4 παρατέταρτο. Φράγκη. Θα κατέβουμε στην πισίνα να κάτσουμε κάνα μία μισή δύο ώρες. Και μετά το βραδάκι θα βγούμε. Θα κάτσει ένα σημείο. Φράγκη, τι βιντεάκι θα γυρίσουμε, μπρο. Έβαλε μέσα σε ολόκληρο τσάκι. Τι βιντεάκι θα γυρίσουμε, μπρο. Βιντεάκι. Κάτι με μανταλάκι. Έλα, είμαστε μπεντένι. Μανταλάκι, ρε μάνα, που έχει μείνει. Ω, φέρε εδώ, ρε μπεντένι. Πάλι θα πας, ρε μπεντένι. Μπεντένι, ω. Ρε. Και εδώ πίσω, ρε μάγκες. Και εδώ πίσω. Μπεντένι, πάλι δεν έχω τρέ. Ξέρεις φαλιάρες του μανταλάκι. Προηγουμένως είχαμε πάει σε ένα μαγαζί, είχαμε νοικιάσει κάποια limes, κάναμε για μια ώρα. Και επειδή για μισή ώρα μας είχε μείνει από μπαταρία και το σέρναμε σαν να μην πω τι, μας χρέωσε μια ώρα παραπάνω και πληρώσαμε 12 ευρώ τσάπα. Χάλια. Έξω δεν παλεύετε. Ναι. Μη δωμάτιο πάμε. Άλεξ. Αγόρτια. Μπούδελο δωμάτιο είναι μάλλον. Ναι, είδαμε και το δικό σας. Ασχέτως άμα είναι στην καλύτερη κατάσταση, επειδή χθες είχαμε φιλοξενήσει ένα φίλο. Ένα φίλο. Μπεντένι. Ναι, είναι η πέτρα. Με τη σοκολάτα στα πίσω βίντεο. Γκρέγκορι, τρως σαν το χείρο, έχεις λερώσει τη βουλή. Ρε βλάκα! Έτρωγες παγκέκς και έχεις γίνει να μην πω. Πάμψε, τα σκοτώθηκα και με το πατήμα. Μαλάκας. Βρήκα τίτλο για το βίντεο. Κάναμε limes και παραλίγο να σκοτωθούμε. Ο αλγόριθμος έτσι. Πήγαμε και πήραμε κάτι spray ground τσαντάκια. Εν τω μεταξύ γράψτε κάτω στην περιγραφή ποιο είναι πιο ωραίο, το άσπρο ή το μαύρο. Η ώρα είναι 12. Έχουμε γυρίσει από τη βόλτα μας. Ο Φράγκ εδώ πέρα ετοιμάζει να κάνει ένα βίντεο του. Τώρα έχουμε κανονίσει με τα παιδιά να βγούμε να πάμε κάτω στην πισίνα. Να κάνουμε φωτογράφηση στην πισίνα έτσι με τα τσαντάκια μας. Εσείς που θα ανεβούν στο Instagram μου. Ακόμα μου κάνεις follow. Τι περιμένεις.
περιμένεις, πες μου. Βγάλαμε κάτι γαμάτες φωτογραφίες. Βρήκα ποια θα ανεβάσω το προφίλ μου μαζί με τον Φράγκη. Οπότε πηγαίνετε κάτω στην περιγραφή να με κάνετε follow όλοι στο Instagram μου. Φύγαμε από το ξενοδοχείο και συνειδητοποίησα ότι δεν έχει πάρει τα κλειδιά του σπιτιού του. Ήρθαμε εδώ σπίτι του. Πάμε να ανοίξουμε. Πού είναι τα κλειδιά? Πουμένα δεν είναι τα κλειδιά. Πού είναι τα κλειδιά? Οπότε τώρα δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Σπίτι Νίκου λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Μπήκαμε επισέλους. Όλοι ότι ο Νίκος και το πρώτο μέρος που έπρεπε να ψάξει είναι η μπροστάθηκη της τσάντας του. Και ποτέ δεν έψαξε εκεί. Πήγαινε, χτυπούσε τα διπλανά σπίτια. Κάνουμε το live για την κλήρωση του Νίκου και του Γρηγόρη. Δωράρες. Εδώ πέρα. Εδώ είναι το vlog σου. Φορτώνω με τα σχολεία τώρα. Έχω κι άλλο vlog εδώ. Τι σαν κάνω, άλλο vlog εδώ. Θα κάνουμε ένα window κάψου, παιδιά. Εδώ και εμείς θα πάμε να παίξουμε αγκάριο λίγο. Οκ. Όχι μόνο. Α, δείχνει το window. Οι ώρες περάσανε και ήρθε η στιγμή της αναχώρησης. Μαζεύουμε τα πράγματα. Πήγαμε για Χανιά. Λοιπόν. Λοιπόν, η ώρα είναι 1:30. Γυρίσαμε από τα Χανιά. Είχαμε με βγει μαζί με τον Γκάντζαρ, τον Σαμούρ και τον Σπακ να γνωριστούμε. Άνοιξα το vlog μόνος μου. Κλείνω το vlog μαζί με τα παιδιά. Εδώ, τα λάνια. Πήγαμε και χτυπήσαμε όλοι μαζί ένα τατού. Wow. Στο ίδιο σημείο, έτσι. Έλα, εδώ πέρα. Playboy. Oh, yeah. Αυτή είναι η απάντηση του Φράγκη. Εδώ. Αυτό το παιδί έχει γεννηθεί για να μου σπάει τα νεύρα. Οπότε, μάγκες, αυτό ήταν το vlog. Ελπίζω να το απολαύσατε. Ελπίζω να σας άρεσε. Να περνάτε καλά. Οπότε, αυτά από εμάς, μάγκες. Αυτές ήταν οι διακοπές μας. Περάσαμε τέλεια. Και μέχρι το επόμενο βίντεο. Τα λέμε.